Καλησπέρα σας. Μαζί με τον δόκτορα Σοφοκλή Σοφοκλέους. Σας ευχαριστούμε κύριε Σοφοκλέους που είστε μαζί μας. Αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης και ένα βιογραφικό ατελείωτο. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι χαρά που σας συναντούμε, γιατί είναι τόσος πολύς κόσμος ή τόσο λίγος κόσμος, δεν ξέρω, που λειτουργεί αθέατα και αθόρυβα και πολλά πράγματα που εργάζεται τόσο ακούραστα δεν βγαίνουν και στην επιφάνεια, γιατί ανήκετε σε μια σφαίρα, να πω πιο ακαδημαϊκή, να πω πιο αθόρυβη, που δεν κερδίζει πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς εδώ είμαστε για να φωτίζουμε το έργο το δικό σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Μιχαηλίδου. Όντως, το έργο που κάνει ο καθένας καμιά φορά μένει αθέατο ή λίγο ή πολύ γνωστό, ανάλογα σαν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, τουλάχιστον στους ακαδημαϊκούς κύκλους είναι γνωστές. Και τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία, στο τοπίο όπως είναι το Academia Education, το Google Scholar κλπ, βάζουμε τις δημοσιεύσεις μας. Η διανόηση όμως πρέπει να κατέβει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο να φωτίσει τον πολύ κόσμο. Ναι, το έργο της επιστήμης, όπως λέω πάντοτε, είναι διτό. Από τη μία κάνουμε έρευνα, παράγουμε καινοτόμο γνώση, την οποία παρουσιάζουμε στις δημοσιεύσεις μας. Και όταν λέω δημοσιεύσεις, μπορεί να είναι από μονογραφίες, από συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους, από ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Και μετά έρχονται και οι διαλέξεις για το πλατή κοινό, γιατί δεν είναι μόνο ο ακαδημαϊκός επιστημονικός τομέας, είναι το απότοκο της έρευνάς μας να αντανακλά και ως κοινωνικό όφελος. Πώς ωφελεί το ίδιο το κοινωνικό σύνολο. Και είναι γι' αυτό που ιδρύθηκε το Κέντρο αρχικά πολιτιστικής κληρονομιάς και μετά γίνει φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από εσάς. Ναι, όταν είχα φύγει από το δημόσιο, ήθελα να κάνω κάτι στον ιδιωτικό τομέα που να μου επιτρέψει να υλοποιήσω τα οράματά μου, και φάνηκε ότι το πιο κατάλληλο θα ήταν να γίνει ένας μη κυβερνητικός οργανισμός. Ως νομικό πρόσωπο είναι ίδρυμα, στον έφορο σωματείων και ιδρυμάτων. Ξεκινήσαμε με την πολιτιστική κληρονομιά και στη συνέχεια φάνηκε ότι είχαμε δουλέψει και σε θέματα φυσικής κληρονομιάς. Όταν έβγαλα το βιβλίο μου το 2001, περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Κάντε το λίγο πιο λιανό αυτό, δηλαδή τι εννοούμε φυσική κληρονομιά. Ναι. Το 2001 που το έκδωσα αυτό το βιβλίο δεν επικρατούσε ακόμη τόσο όρος φυσική κληρονομιά. Ήταν το περιβάλλον, περιβαλλοντική κληρονομιά. Στη συνέχεια και εξελισσόμενο και το δικό μου γνωστικό αντικείμενο μέσα από την έρευνα που έκανα, η φυσική κληρονομιά σήμερα, Natural Heritage, τη βρίσκουμε σε πολλά πανεπιστήμια και βρίσκουμε κυρίως μεταπτυχιακά σε θέματα διαχείρισης της φυσικής κληρονομιάς. Στη Δανία έχει πανεπιστήμιο που προτείνει μάστερ και PhD. Αλλά τι είναι η φυσική κληρονομιά, είναι η ελιά, ας πούμε. Φυσική και, και πολιτιστική. Η φυσική κληρονομιά τι είναι? Καταρχήν είναι το αυθεντικό φυσικό τοπίο, ας το πούμε ο παράδεισος κατά την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, όπου κλήθηκαν τα διάφορα βασίλεια να ζήσουν και το ανθρώπινο βασίλειο επικεφαλής για τη διαχείριση όλων. Δηλαδή είναι το αυθεντικό φυσικό τοπίο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο άνθρωπος και ό,τι μένει από τη δράση του είναι αυτό που λέμε άειλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά. Και επικράτησε, έχουμε και την έννοια του πολιτιστικού τοπίου. Για παράδειγμα, η κοιλάδα της Σολέας είναι ένα πολιτιστικό τοπίο. Ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος όπως είναι η Αμαθούντα με το Λόφο πάνω την Ακρόπολη και η κάτω πόλης κάτω είναι ένα πολιτιστικό τοπίο όπου έδρασαν άνθρωποι στο παρελθόν και άφησαν τα κατάλοιπά τους. Αλλά βλέπετε, έρχεται και η έννοια της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι όλα που δεν είναι απτά. Όπως, για παράδειγμα, η προφορική ποίηση, όλη η προφορική λογοτεχνία. Το φαγητό, ίσως. Οι γαστρονομικές τέχνες, όλες οι παραδόσεις που αφορούν το παραδοσιακό κτίσιμο οικιών. Και πάρα πολλά. Είναι τέχνη και γνώση που πάει από γενιά, γενιά σε γενιά με προφορικό τρόπο. Ναι. Τι είναι αυτό που σας συγκλώνησε ή αυτό που
θέλω έτσι να μου δώσετε εικόνες από αυτά. Είναι τεράστια, τεράστια πράγματα αυτά που έχετε εσείς εμπειρατωθεί. Αν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες εικόνες για να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα. Όταν εγώ, ας πούμε, ανακάλυψα τα κυκλάμινα που κάνουν τα κουπέπια, ναι, στην Λάπιθο Καραβά. Στην Λάπιθο Καραβά. Ναι. Ήταν ένα σοκ. Λοιπόν, αν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες εικόνες για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό το φυσικό περιβάλλον για τον τόπο του καθενός. Φυσικό περιβάλλον μπορούμε να το αντιληφθούμε λέγοντας, αν καταστραφεί, που είναι το φυσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, δεν θα έχουμε εμείς λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, είναι τα συστατικά του στοιχεία και τα συνθετικά του στοιχεία είναι από παραλίες, η θάλασσα ίδια, οι κοιλάδες, τα βουνά, τα ριάκια, η ποταμή, η βλάστηση. Ένα διαμάντι της δικής μας φυσικής κληρονομιάς στην Κύπρο είναι τα ενδυμικά φυτά, για παράδειγμα, που φυτρώνουν μόνο στην Κύπρο. Διότι λόγω του νησιώτικου αποκλεισμού εξελίχθηκαν πάρα πολλά είδη και της χλωρίδας και της πανίδας με διαφορετικό τρόπο. Είναι τα αιωνόβια δέντρα, είναι άλλο διαμάντι της κληρονομιάς, της φυσικής κληρονομιάς αυτά. Τα τοπία. Οι τουλίπες μας, για παράδειγμα, λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το τοπικό ενδυμικό είδος του ιδρυός που φύεται πάνω στις κορυφές του Τρόδους, η δρύση κλιθρόφυλλος, η λατζά η λεγόμενη, που την έχει κηρύξει και το Τμήμα Δασών ως Εθνικό Δέντρο της Κύπρου, η οποία έδωσε και το όνομα της Κικιώτισσας. Είμαι ο πρώτος που εξέφρασα γνώμη και γίνεται τελεσίδικα αποδεχτή, διότι ο Όδιος Κουρίδης, στο σύγγραμμα του αρχαίος βοτανολόγος, λέει ότι η Κικής της Κικίδος, λέει Κικής δριός καρπός εστίν. Έτσι, και γνωρίζοντας ότι τα παραϊσότερα επίθερα της Θεοτόκου στην Κύπρο είναι φυτώνυμα, όπως είναι η Παλουριώτισσα, η Φορβιώτισσα, η Αρακιώτισσα από τον Αρακά κλπ. Ποτέ αυτό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Και αυτό πάει πίσω στην αρχαιότητα. Είναι, ναι, πείτε μας λίγο να το συνδέσουμε. Προσωνύμια που, ναι, έδιναν και στις αρχαίες θεές μητέρες. Διότι βλέπετε, ειδικά στην Κύπρο, λόγω της Αφροδίτης που ήταν μεγάλη μητέρα θεά, αυτό το που έχει να κάνει σχέση με τη γυναικεία γονιμότητα, με τη θεά μητέρα, την αναπαραγωγό, την τροφό, τα κληρονόμησε στη χριστιανοσύνη η Θεοτόκος. Οπότε Κικιώτισσα, πάνω στις παλαιές εικόνες φορητές και στις στοιχογραφίες 12ου, 13ου, 14ου αιώνα, δεν αναγράφεται Κικιώτισσα, είναι Κικιώτισσα. Κικιώτισσα. Που σημαίνει, είναι αυτό. Η Παρθένος, η Παναγία, ναι, της Κικίδος. Που είναι το σποράκι. Είναι ο καρπός της δριός. Αυτής της ειδικής δριός, η λατσά, που, ναι, βρίσκεται το εθνικό δέντρο της Κύπρου. Της Κύπρου. Ναι, φύεται μόνο πάνω στις υψηλές κορυφές του Τρόδους, παρόλο που όσοι φύτεψαν και σε πιο χαμηλές περιοχές, ευδοκιμή. Και εγώ που νόμιζα ότι ήταν η ελιά, το εθνικό δέντρο της Κύπρου. Η ελιά, θα έλεγα, είναι το ιερό δέντρο της Μεσογείου. Και στην αρχαία ελληνική θρησκεία ταυτίζεται με την Αθήνα, την προσωποποίηση της σοφίας του Θεού. Διότι η Αθηνά προσωποποιούμενη, εντάξει, είναι η θεότητα που βλέπουμε με την περικεφαλαία, την ασπίδα κλπ, αλλά στην ουσία είναι η σοφία που εκπηγάζει από το νου του Πατέρα Θεού της εποχής, του Διός. Και βλέπετε στη χριστιανοσύνη πάλι λατρεύουμε την Αγία Σοφία. Είδατε στην Καθολική Δύση να χτίζουν ναούς της Αγίας Σοφίας, δεν υπάρχουν. Γιατί στην Ανατολική χριστιανοσύνη, που δεν το έχω σκεφτεί, είναι αυτό η συνέχεια και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, γιατί μόνο εδώ έχουμε καθεδρικούς της Αγίας Σοφίας? Έχει κάποιο λόγο. Έχετε κάνει πολλά πράγματα, κύριε Σοφοκλέους, δεν ξέρω καν θα προλάβουμε να τα απλώσουμε στο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα έχετε ασχοληθεί με μουσεία. Έχετε, ναι, ιδρύσει μουσεία, έχετε δημιουργήσει μάλλον μουσεία, το Βυζαντινό, εκκλησιαστικά μουσεία στη Λεμεσό, Παλαιχώρη, και Χρυσοροαίτισσα, Κυπερούνταλε, Μύθου,
πρόδρομος, πελένδρι. Ναι. Έχετε οργώσει λίγο την Κύπρο. Είναι αυτό που λέμε, κυρία Μιχαηλίδου, ότι ναι, μπορείς στο επίπεδο του μεταπτυχιακού του μάστερ και της διδακτορικής διατριβής να έχουμε εξειδικευτεί σε ορισμένα θέματα. Εγώ προσωπικά εξειδικεύτηκα μέχρι το προδιδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία και μετά στο διδακτορικό στα Βυζαντινά. Είναι σπάνια περίπτωση να εξειδικευτείς και μπορώ να πω ότι στα το δύο, γνωστή και τα δύο, ναι, και κλασική αρχαιότητα και βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Μπορώ να πω ότι εξελισσόμενο το γνωστικό μου αντικείμενο μέσα από την έρευνα εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε σήμερα ο κλάδος του γνωστικού αντικείμενου της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου προστίθεται και η φυσική. Η μουσιολογία... Τρίπτυχο δηλαδή. Τρίπτυχο, το ναι. αρχαίο, το βυζαντινό και το φυσικό. Και το φυσικό, ναι. Η μουσιολογία ασχολήθηκα από τότε που εργάστηκα στην Μητρόπολη Λεμεσού 86 με 90, που ετοίμασα τις προδιαγραφές για ένα βυζαντινό μουσείο Λεμεσού, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Όμως προλάβαμε τότε η ομάδα εργασίας και κάναμε το Εκκλησιαστικό Μουσείο Κυλανιού. Yeah. Το Κυλάνι είναι πολύ σημαντικό κεφαλοχώρι επί Τουρκοκρατίας, επειδή ήταν διοικητικό κέντρο ενός κατηλικιού. Τα κατηλίκια επί Τουρκοκρατίας ήταν υποδιαιρέσεις της επαρχίας. Mm-hmm. Και είχε και αστυνομικό σταθμό και δικαστήριο και λόγω αυτού του ρόλου συγκέντρωσε και πολύ κληρονομιά εικόνες. Ούτε και αυτό το ήξερα, δηλαδή ναι. κρέμα μου από το... Μου αρέσουν αυτές τις Και έτσι ιστορίες. Κάναμε αυτό το ναι. μουσείο και το δόθηκε top. Ευκαιρία να πάω στο ICROM ναι. στη Ρώμη. Το ICROM είναι το International Council for the Conservation and Restoration of Monuments. Είναι στην περιοχή Τραστέβερε του ιστορικού πυρήνα της Ρώμης. Και έκανα εκεί ένα course μουσιολογίας, το οποίο μου επέτρεψε μετά να εξελίξω και αυτό τον τομέα μέσα από το ίδρυμα που έκανα. Και όπως είπετε, κάναμε διάφορα μικρά τέτοια μουσεία όπου συγκεντρώσαμε τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή κληρονομιά στην Κυπερούντα, στο Πελέντρι, στη Λεμίθου. Τι μπορείτε να μας δώσετε για το Βυζάντιο. Του Αγίου Νεοφύτου και για το Βυζάντιο, μέσα από αυτά τα ευρήματα που το Βυζάντιο είναι η ιστορική μας προσωπικότητα, η πιο πρόσφατη ιστορική μας προσωπικότητα, γιατί έχουμε και την αρχαία περίοδο. Και καταλήγουμε στο ότι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, παρόλο που πέρασαν μετά Ενετοί, Φράγκοι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς μείναμε, Βυζάντιο. Μείναμε λόγω και του φορέα της Εκκλησίας που τα κρατούσε αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και λόγω της γλώσσας. Μην ξεχνάτε ότι η γλώσσα είναι ο φορέας των εθνικών και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Πολύ μεγάλη. Έτσι και μας καταστρέψουν τη γλώσσα τώρα με την αποδόμηση που επικρατεί από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα με τον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό που θέλουν να τα αποδομήσουν όλα και βάλθηκαν να αποδομήσουν και τις εθνικές γλώσσες και τους εθνικούς πολιτισμούς, χάνουμε την ταυτότητά μας. Έχετε άποψη γι' αυτό δηλαδή. Έχω άποψη και μάλιστα έντονη. Πιστεύετε γιατί θα χάσουμε την ταυτότητά μας με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύετε ότι αποδομείται όμως ή δεν είναι ακριβώς αποδομείται. Γίνεται πιο σύγχρονο χωρίς να ξεχνούμε. Η ρίζα είναι το πάνω. Να μην ξεχνούμε, αυτό είναι σημαντικό. Εμείς που πήραμε γερή κλασική παιδεία δεκαετίες του 60 και 70, ξέρουμε τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ρίζα, ναι. Να έχουμε την κλασική παιδεία, βλέπετε ούτε τα θρησκευτικά διδάσκουν, ούτε τη γλώσσα όπως πρέπει πλέον. Βλέπω νεαρούς φοιτητές καμιά φορά που μπορεί να τους ρωτήσεις πράγματα που για μας ήταν δεδομένα. Και δεν τα ξέρουν. Ξέρουν άλλα πράγματα όμως, κύριε Σοφοκλέους. Μακάρι. Δηλαδή, μακάρι, ναι. τον κονάκι μου, ας πούμε, ξέρει το κομπιούτερ, ναι. το παίζει στα δάχτυλά του, ενώ εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί. Κάνουν γρήγορα αντανακλαστικά ακριβώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι κάθε παλιά γενιά λυπάται για αυτά τα οποία ναι. δεν είναι τόσο πρακτικά ναι. εμπεδωμένα στις ναι. νεότερες γενιές. Ναι. Φέρουν όμως άλλα η γλώσσα όμως που μιλούμε πρέπει να μείνει, κυρία Μιχαηλίδου. Γιατί, να ακούσω γιατί. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο φορέας των εθνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών η γλώσσα. Και τα ανάπαλλη. Δηλαδή, για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα, αν δεν μάθει και τον πολιτισμό εκείνου του λαού, εκείνης της χώρας, κάπου χωλαίνει.
ή για να μάθεις καλά και να αντιληφθείς ένα πολιτισμό, αν δεν μιλάς και τη γλώσσα του, πάλι δεν γίνεται. Ναι, έχετε δίκιο. Βλέπετε, όλοι οι Ελληνιστές, οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, σπούδασα στο Στρασβούργο. Οι καθηγητές μου μιλούσαν όλοι ελληνικά. Αρχαία ελληνικά, αυτό πρέπει να το πείτε κιόλας. Και τα νέα. Αρχαία άπτεστα, ναι, πάνω. Ναι. Και τα αρχαία εκείνη τη κλασική περίοδου, αλλά και τα νέα, γιατί οι περισσότεροι για να γίνουν καθηγητές πέρασαν από την Γαλλική Σχολή Αθηνών. Λέει παραγωγός, είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία. Βέβαια είναι νεκρή γλώσσα, αλλά τα μιλούσαν άπτεστα. Δηλαδή σε έβλεπαν απέναντι. Τα χρησιμοποιούμε ακόμη. Γιατί περάσαμε από Γαλλία ήταν άπτεστα αρχαία ελληνικά. Τα χρησιμοποιούσαν ως slang vivant. Κοιτάξτε στη γαλλική γλώσσα που το 60 με 70% είναι ελληνικής προέλευσης οι λέξεις. Το παγώνι πώς το λένε. Λοιπόν, το πότι είναι, P-A-O-N, είναι ο πάων του πάωνος, η αρχαία ελληνική γλώσσα. Εμείς το κάναμε παγώνια και το κράτησαν ο πάων του πάωνος, προφερόμενο, αλλά γαλλικά, λοιπόν. Πάμε και λίγο σαν αυτό πως άλλα. Ναι. Και οι νεολογισμοί που κάνουν σε τέτοιες γλώσσες, ναι, δεν είναι νεορωμανικές γλώσσες, αλλά ανατρέχουν σε ελληνικά και λατινικά πρότυπα. Όπως, να ακούσουν. Για παράδειγμα, πριν λίγα χρόνια, το είπα και σε άλλες συνεντεύξεις με αυτό, ελπίζω να μην γίνει στερεότυπο, η λέξη χρονοβόρος δεν υπήρχε. Ας πούμε, μπορούσε να πει ο Άγγλος, «Oh, this job takes a lot of time to be done». «Ce travail prend beaucoup de temps pour le faire». Ναι, τώρα έβαλα χρονοβόρ. Και έχει που το μετάλλαξα λίγο και το λένε χρονοφάζ. Βλέπετε πως είναι εκεί τα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής και λειτουργούν ακόμη. Βεβαίως και εμείς έχουμε πάρει από το εξωτερικό πολλές λέξεις. Ιδίως στο σύγχρονο πολιτισμό τώρα. Και γιατί όχι, πρέπει να παίρνουμε. Γιατί ένας πολιτισμός που έχει παραγάγει σήμερα την τεχνολογία, το διαδίκτυο και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν είναι καθόλου απορριπταία, σίγουρα. Σαν εγώ προτιμώ να λέω κομπιούτερ παρά ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αλλά βλέπετε το διαδίκτυο πόσο σημαντικό είναι σήμερα και για την επιστήμη, γιατί είναι, καταρχήν επιτρέπει την ακαριαία μετάδοση της γνώσης από άκρη σ' άκρη σε όλον τον κόσμο. Μετά γίνεται όλο και περισσότερο ο παγκόσμιος φορέας της παγκόσμιας παντογνωσίας. Και βεβαίως όταν κάνει κανείς έρευνα πρέπει να προσέχει. Θέλω να μπω μόνο σε academic sites, θέλω να δω κάτι πιο λαϊκό, θέλω να δω ταινίες, ντοκιμαντέρ κλπ. Όλα υπάρχουν. Ναι. Είναι το μέτρο ο άνθρωπος πια στο τι θα επιλέξει. Έτσι. Από την άλλη πλευρά μου δώσατε πολλά ενάψματα. Σε ό,τι αφορά τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, έχετε μια άποψη, έτσι. Ναι. Το είχα πει και άρεσε και του τότε Γάλλου πρέσβη όταν με τίμησαν και με έκαναν υπότι του τάγματος γραμμάτων. Πρέπει και να πω ότι έχετε βραβεύσεις, έχετε πάρει. Γιατί φοβόμουν. Έχετε γράψει ποιήση, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, κύριε Σοφοκλέου. Σε εκείνη την ομιλία φοβόμουν να μην μου πούν ότι κάνω διακρίσεις και όμως το παραδέχτηκε. Γιατί εξήγησα και είπα το εξής. Πολυπολιτισμικότητα πάντοτε υπήρχε, ακόμα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι πολυπολιτισμικός. Με ποια έννοια, ειδικά μετά λίγο. Που μεταλαμπαδεύτηκε στον τότε αρχαίο γνωστό κόσμο μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δέχτηκε δάνεια. Το θαύμα της Αλεξάνδρειας, τα αποκορύφωμα. Δέχτηκε και πολιτισμικά δάνεια και γλωσσικά και γενικότερα πολιτισμικά. Και προηγουμένως υπήρχαν. Άρα το να δέχομαι δάνεια πολιτισμικά. Για να μην το πω επιδράσεις, γιατί υπάρχει τάση τώρα να τα λέμε δάνεια αντί επιδράσεις. Υπήρχε τώρα στις κοινωνίες. Το δάνειο βεβαίως, συγγνώμη που κάνω αυτή, γιατί να πρέπει να το πω δάνειο. Το δάνειο είναι κάτι που πρέπει να δώσω πίσω, δεν είναι. Έτσι επικράτησε, τα λένε borrowings. Από αγγλική φρασιολογία. Και οι Γάλλοι το λένε. Ναι. Το λένε. Κάθε τόσα χρόνια γιατί επιστήμονες τους αρέσει να βάλουν και ένα νέο όρο. Ναι, να είναι ενδιαφέρον γιατί στα τετριμένα. Η γλώσσα, εσείς το είπατε, παραδίδει και το δρόμο. Δηλαδή έτσι. Παραδίδει το βηματισμό. Ναι. Ναι. Συνεχίστε, συγγνώμη που διακόψα. Λέγαμε για το. Το δάνειο που παίρνεις. Τώρα, σύγχρονες κοινωνίες όπως είναι σήμερα που έχουν καταργηθεί αποστάσεις, πρέπει να σκεφτούμε, βλέπετε και η Άγγελα Μέρκελ είχε πει σε κάποιο στάδιο, δεν ξέρω αν θυμάστε τη δήλωσή της, απέτυχε λέει αυτό το πολυπολιτισμικό. Εγώ δεν θα έλεγα απέτυχε. Πρέπει να έχουμε την αρχαία σοφροσύνη
διότι το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού έδωσε πάρα πολλές αρετές και αρχές. Το μέτρο και η διάκριση. Όταν συνδυάζονται το μέτρο με τη διάκριση, όχι να κάνω δυσμενείς διακρίσεις, το διακρίνω είναι μια μεγάλη λέξη από πλευράς εννοιολογίας. Δώστε το μήνυμα που εννοείται. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, πολυπολιτισμικότητα μέχρι 20%, μέχρι 30, 50, 70, μα άμα η πολυπολιτισμικότητα γίνει σε ένα μικρό τόπο όπως είναι η Κύπρος, 80%, δεν είσαι πια ο εαυτός σου. Άρα πρέπει να φιλοσοφήσουμε επ' αυτού, να πούμε τι θέλουμε. Να γίνουμε ένας αχταρμάς των πάντων ή πρέπει να διατηρείται η αυθεντική ταυτότητα εμπλουτισμένη όμως. Εμπλουτισμένη και σχεδιαστικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε καρικατούρα, όπως ένα άτομο που έχει χέρια παντού. Βοηθήστε με λίγο να το καταλάβω. Θα δράξω της ευκαιρίας ότι βρίσκεστε εδώ με τόση γνώση. Όταν διανύαμε, ας πούμε, την περίοδο του Βυζαντίου, δεν είχαμε βάλει όριο 20, 30, 40, 60%. Ναι, το λέω συμβολικά αυτό, έτσι. Ναι, θέλω να το κατανοήσω, επειδή το είπατε εσείς. Όταν διανύαμε την Ενετοκρατία, εντάξει, υπήρχε πολλή ομότητα και αντιδρούσαν. Να σας πω γιατί δεν προκάλεσε πρόβλημα. Στο Βυζάντιο γιατί. Υπήρξαμε πάντοτε κατακτημένοι. Όχι. Στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο τι είναι, μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Ωραία, όμως, ας αρχίσουμε από εδώ. Όμως, από τη στιγμή που έμεινε μόνο το ανατολικό κομμάτι, ενώνονται όλοι αυτοί οι λαοί κάτω από την ελληνική γλώσσα και τη χριστιανική θρησκεία. Τουλάχιστον το 90%. Δεν μιλώ για τις περιόδους μετά που άρχισαν να διεισδύουν οι Σελτσούκοι. Και είπατε εσείς ότι η γλώσσα είναι άρα, πολύ μεγάλο στιγμής, σύμβολο. Είσαι πολυεθνικό κράτος και σε ενώνει η γλώσσα και η θρησκεία, κυρίως η γλώσσα. Κοιτάξτε και την πρώη Σοβιετική Ένωση. Ήταν όλοι κάτω από τη ρωσική γλώσσα. Μάλιστα. Δεν πήγαινε εσύ στη Μόσχα ο πρόεδρος της Σοβιετικής Δημοκρατίας του Αζερπαϊτζάν, για παράδειγμα, την τότε εποχή, δεν πήγαινε στη Μόσχα να μιλήσει με τον Μπρέζνιεφ στα Αζερπαϊτζανά, που είναι τουρκική γλώσσα. Είναι μία από τις τουρκικές γλώσσες. Αλλά στα ρωσικά. Αυτό σημαίνει ενότητα και το ότι κρατιόνταν ο αρχικός πολιτισμός του έθνους που έκανε αυτή την αυτοκρατορία. Γιατί και η Σοβιετική Ένωση τι ήταν, δεν ήταν η τσαργή αυτοκρατορία που μετατράπηκε μετά. Μισό λεπτό, κύριε Σοφοκλέους. Αυτό και μου αρέσει πολύ αυτό που είπατε, αλλά με προκαλείτε να σκεφτώ ότι αυτό μου ακούγεται σαν κατάκτηση μιας μερίδας της πολυπολιτισμικότητας του Βυζαντίου από το ελληνικό πνεύμα. Βέβαια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία. Ωραία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και κάπου αλλού για να το δούμε εκτός Βυζαντίου. Κάπου αλλού, σε άλλη αυτοκρατορία. Σε άλλη αυτοκρατορία, σε άλλη εποχή. Μπορεί στην Κίνα, σε περίοδους που επεκτείνεται η Κίνα μέχρι τη Μογγολία και αλλού. Ωραία. Πάμε πίσω στην πολυπολιτισμικότητα. Τα ιδεογράμματα, για παράδειγμα, που γράφουν την κινέζικη γλώσσα μέχρι σήμερα, που είναι διασπαρμένα και στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες, μπορεί, δεν κατέχω καλά το θέμα, αλλά μπορεί λόγω της κινέζικης πολιτισμικής επέκτασης κάποτε να γίνει αυτό. Θα μπορούσε εδώ στον τόπο μας να συμβεί κάτι τέτοιο, μια αλλίωση, είναι επικίνδυνο να συμβεί, θεωρείτε, με όλη αυτή την... Πιστεύω ότι με τη δημογραφική αλλαγή και λόγω της κατοχής και λόγω των μεταναστών που διεισδύουν στην Κύπρο και η Frontex της Ευρώπης είναι αδύνατο να το ελέγξει. Βλέπετε, είπαν να έρχεται μέχρι τα παράλια της νότιας Τουρκίας και δεν μπορεί, δεν δέχεται η Τουρκία. Η Πάφος έχει γεμίσει από Σύρους. Στο μέλλον θα αποτελούν μια κοινότητα, ξέρω εγώ, του 20% και θα αλλοιωθούν τα πάντα. Βεβαίως πάντα είχαμε Σύρους στην Κύπρο. Ναι, αλλά όταν γίνει 20-30% θα ζητούν και δικαιώματα. Θα θέλουν εμπλοκή στη διακυβέρνηση του τόπου, το ένα, το άλλο. Αυτό δεν είναι όμως μια πράγμα. Τι γίνεται. Δεν λέω ότι είμαι εναντίον. Απλώς θέτω κάτω κάποια ερωτηματικά και λέω προβληματισμούς και λέω τι θα γίνει. Ναι, βεβαίως πάντοτε συνέβαινε αυτό. Γι' αυτό πήγα πίσω στα 30. Ναι, αλλά ήμασταν κάτω από ξένη κατοχή. Εννοείται ότι η μισή πατρίδα είναι υποκατοχή. Ήταν διαφορετικά. Έκοβε διαταγή ο ξένος δυνάστης, αυτό γινόταν. Άρα είστε λίγο
σκεπτικιστής, μάλλον πολύ σκεπτικιστής απέναντι στο πολυπολιτισμικό στο τοπίο. Στο να χάσουμε την αυθεντική μας ταυτότητα. Ναι. Όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού. Και σε είναι κάθε φαινόμενο χώρα. Και αλλού. Όμως, ναι. Κυρία Μιχαλίδου, στις μεγάλες χώρες δεν τους φαίνεται. Μια χώρα όπως τη Γερμανία, πόσα είναι, 80 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι δεν φαίνεται. Είστε της Γαλλίας, παιδί της Γαλλίας. Φαίνεται, αλλά μπορούν εκεί να κρατήσουν. Εκεί στη Γαλλία βλέπετε το ίδιο Παρίσι, βλέπετε την ίδια χώρα. Ναι, αλλά θυμηθείτε τι λένε οι εκάστοτε πρόεδροι της Γαλλίας. La France, un pays, un peuple, une langue. Πείτε το και ελληνικά. Η Γαλλία, μία χώρα, ένας λαός, μία γλώσσα. Ναι. Και πρόσθεται, ο Σαρκοζή είναι που το πρόσθεται, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά με σεβασμό στις άλλες θρησκείες και γλώσσες και ξέρω εγώ μειονότητες. Είναι έλεγε. Και ανεξή θρησκεία του Βυζαντίου, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό συνέβαινε και στο Βυζάντιο. Αλλά βλέπετε τα τρία συνεχτικά στοιχεία να είναι μία χώρα, λέει, ναι. Ένας ο λαός και μία η γλώσσα. Πάμε ναι. Πίσω στη γλώσσα, λοιπόν. Ναι. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε στη γλώσσα. Έχουν γίνει τώρα όλα περίεργα ελληνικά-αγγλικά. Δηλαδή, στα μηνύματα είναι το ελληνοαγγλικό αυτό που κερδίζει. Γράφουν αγγλικά και μιλούν ελληνικά. Βλέπουμε διάφορα για φαινόμενα. Για να το σατιρίσουμε και λίγο, κυρία Μιχαηλίδου, η πολύ σεβαστή Ελένα Αρβελέρ, καμιά φορά στη συνεντεύξη, τη φεύγει και λέει και καμιά αγγλική λέξη, γυρίζει και λέει, για να σας το πω και στα καλά ελληνικά, λέει, είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο. Κάπου θα χρησιμοποιήσουμε και ξένες λέξεις και γιατί όχι. Εσείς είστε χρηστοί. Η γλώσσα όμως, επιμένω ότι είναι ο φορέας των εθνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών και πρέπει να προσέξουμε, ειδικά στην ελληνική γλώσσα, επειδή υπήρξε και εκείνο το χάσμα της τουρκοκρατίας, δημιουργείται το νέο ελληνικό κράτος. Θυμηθείτε τι έκανε ο Αδαμάντιος Κοραής, που ήταν από τους σημαντικούς του ελληνικού διαφωτισμού, και το άγαλμά του υπάρχει έξω από την Ακαδημία Αθηνών. Η καθαρεύουσα τι σημαίνει, είναι από το καθαίρο. Καθάρισε την ελληνική γλώσσα τότε και από τα αρβανίτικα και από τα τούρκικα και από διάφορα, για να είναι αυτούσια καθαρή γλώσσα. Να μην ξεχνούμε ότι καθαρεύουσα σημαίνει μια και καθαρμένη γλώσσα. Ήταν ρατσισμός αυτό το πράγμα. Απλώς ξανά έκαναν το κράτος τους και ήθελαν να επανέλθουν σε μια αυθεντικότητα και να αποποιηθούν διαφόρων γλωσσικών και πολιτισμικών δανείων. Πάμε πίσω λίγο στο αντικείμενό σας. Ναι. Αυτό που ξεκινά ένας ακαδημαϊκός είναι να καταγράφει την ιστορία της τέχνης, την ιστορία του πολιτισμού, του αντικειμένου του και να θέτει ερωτηματικά μέσα από τη γνώση του για το μέλλον, για το παρόν και το μέλλον. Τίθενται τα ερωτηματικά, τίθενται, αναφέρεται. Αλλά το καθ' αυτό έργο του ερευνητή ποιο είναι? Κάνω έρευνα σε παρθένο τοπίο ή κάπως παρθένο, αποκομίζω καινοτόμο γνώση, που είναι το γνωστικό μου αντικείμενο, το δημοσιεύω, το κοινοποιώ στους άλλους και όπως είπαμε και προηγουμένως πρέπει να έχω και την έννοια του κοινωνικού έργου να διαχέεται για το καλό του κοινωνικού συνόλου και όπως πειράζω κάποιους συναδέρφους καμιά φορά, λέω γιατί κάποτε οι Άγγλοι αποφάσισαν τη διδακτορική διατριβή να την ονομάσουν PhD, philosopher doctor, γιατί σε εκείνο το επίπεδο, λέει, είσαι και philosopher και διδάκτορ. Εγώ το εξηγώ, ταπεινή μου άποψη, μπορεί και να λαθάνομαι, αλλά το εξηγώ με αυτόν τον τρόπο. Έτσι και με μια τάση λίγου σαρκασμού. Λέω γιατί doctor, διδάκτορ, αλλά έχεις αποκομίσει τόση γνώση που μπορείς να τη μεταλαμπαδεύσεις και να μορφώσεις και τα παιδιά του κόσμου. Οφείλεις τέλος πάντων αυτή τη γνώση. Είτε σε δευτεροβάθμια, είτε σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φιλόσοφερ που κολλάει. Το εξηγώ ως εξής. Δεν είναι μόνο να παράγουμε καινοτόμο γνώση, πρέπει να αντλούμε και διδάγματα από αυτή την καινοτόμο γνώση. Η άντληση διδαγμάτων ανάγεται στη σφαίρα της επιστήμης ή του φιλοσοφίν, της φιλοσοφίας. Το να αντλώ διδάγματα και να φιλοσοφώ στη ζωή μου και να βλέπω πώς θα χειρίζομαι και τα της πατρίδος μου και του κράτους και της πολιτείας και της επιστήμης κλπ. Ποια είναι η απάντησή σας που δώσατε? Τα διδάγματα που αντλούμε. Η φιλοσοφία είναι επιστήμη. Η φιλοσοφία είναι επιστήμη.
είναι και επιστήμη, ναι. Διότι το επιστήμη τι είναι, από το επίσταμε, mm-hmm. που σημαίνει γνωρίζω πολύ καλό το αντικείμενο ενασχόλησής μου. Υπό αυτό το έννοια είναι και επιστήμη, ναι. Mm-hmm. Αλλά οι επιστήμονες δεν φιλοσοφούν πάντοτε. Mm-hmm. Πρέπει όμως να φιλοσοφούν κιόλας. Εσείς μέσα από αυτή την πληθώρα γνώσης, τι γίνεται όταν φτάσεις σε ένα σημείο που έχεις πληθώρα γνώσεων. Την έχεις γράψει, έχεις γράψει βιβλία, ναι. έχεις διακριθεί, έχεις βραβευτεί, προχώρησε ακόμα μέχρι και σε ποιητικό έργο, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ όμορφο. Έχω μια άποψη για την ποιήση, ναι. έντονη. Είναι η πεμπτουσία, τέλος πάντων. Ο Αριστοτέλης τι λέει ναι. στο έργο του περί ποιητικής. Διασώθηκε το ένα βιβλίο, το δεύτερο δεν έχει διασωθεί. Το ένα που διασώθηκε είναι εκεί που δίνει και τον ορισμό της τραγωδίας. Έστεινουν τραγωδία κλπ. Λέει ότι η ποίηση είναι φιλοσοφικότερη της ιστορίας, γιατί η ιστορία ασχολείται, λέει, με τα γεγονότα, δηλαδή είναι περισσότερο περιπτωσιολογική, evenemental, έτσι, ενώ η ποίηση, λέει, ασχολείται με πράγματα που έχουν περισσότερη ισχύ και με τα καθόλου, δηλαδή με το όλον. Ναι, με το καθολικό, το ολικό. Ναι, ναι. Και αντιλαμβάνομαι τι εννοεί. Γι' αυτό πάρα πολύ, έχει πάρα πολλούς επιστήμονες που σε κάποιο στάδιο, ιδίως εμείς των ανθρωπιστικών επιστημών, εκείνα που μελετήσαμε και βγάλαμε επιστημονικά συγγράμματα, θελήσαμε να τα δούμε και ποιητικό το τρόπο. Έτσι, αν δείτε τα ποίηματα που έχω γράψει, ελπίζω να μπορέσω να εκδώσω σύντομα τη συλλογή Αρχαιοπρέβεια που την έχω γράψει σε αρχαία ελληνική, όχι βαρετή αρχαία ελληνική, είναι αυτά της ελληνιστικής περίοδου του Ευαγγελίου. Εξυμνώ πράγματα που τα μελέτησα και έχω και επιστημονικές δημοσιεύσεις, ας πούμε για τον Θεόδωρο Αψευδή που τυχογράφησε την Εγκλήστρα του Αγίου Νεφίλου και την Αρακιώτισσα, για τον Περικλή, για τον Παρθενώνα, για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά. Στην Κύπρο τι σας ενέπνευσε, Αφροδίτη. Τι είναι αυτό που σας η Αφροδίτη αγίνε. Πάνω απ' όλα, ναι. Η Αφροδίτη. Έχω ένα και για την Αφροδίτη, ναι. Αλλά και το τοπίο, το μεσογειακό τοπίο. Καμιά φορά μου λένε γιατί δεν έμεινες να κάνεις καριέρα στη Γαλλία. Νομίζω είμαι αθεράπευτα μεσογειακός. Τι σημαίνει μεσογειακός, δώστε μου τον ορισμό. Το εξύμνησε και η Μελίνα Μερκούρια ύμνη στη Μεσόγειο, τη Λέν και λοιπά, και ο Ζόρζ Μουστακή το τραγούδισε. Όλοι προσπαθούν να το πούν, ναι. ο καθένας το αποδίδει με το δικό. Η Μεσόγειος, και έχω και εδώ ένα μεγάλο ποίημα που ονομάζεται Μεσόγειος Μήτυρ, είναι μια μητέρα η Μεσόγειος, είναι ένα λίκνο πολιτισμών και ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος. Εγώ προκαλώ οποιοδήποτε να μου υποδείξει πάνω στον παγκόσμιο χάρτη άλλο γεωγραφικό χώρο τόσο, ας το πω, βεβαρημένο από ιστορία και πολιτισμό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος τόπος από την Ανατολική Μεσόγειο να πάει μέχρι τη Μεσοποταμία, Αίγυπτο, Ανατολία, έτσι. Mm. Διότι η Τουρκία μετά μπήκε εκεί από πλευράς ιστορίας στον πολιτισμό, το λέμε Ανατολία. Εξού και το πρακτορείο τους το λένε Ανατολού. Ναι. Η μετάφραση του Ανατολού είναι η Ανατολία, ναι. όχι Ανατολή. Ναι. Και το Αιγαίο και μετά η Ρώμη, που είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Όπως λέει η σεβαστή μου κυρία Αρβελέρ, πώς μπορούμε, λέει, να μιλούμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό χωρίς αναφορά στη Ρώμη, στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντιάχεια, στην Αντιόχεια, στην Ιερουσαλήμ και στην Αλεξάνδρεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ανατολίτικες τελικά. Είναι ανατολική Μεσόγειος. Εξού και στη μυθολογία, λέει, ήταν μια ανατολίτισσα πριγκίπιστα της Φινίκης, εκεί στη Συροπαλαιστίνη, που την άρπαξε ο Δίας. Τώρα, όλη αυτή η γνώση που έρχεται από παντού και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι, δεν σταματάτε, έτσι. Όσοι ερωτεύεστε πάντα, το αντικείμενό σας, δεις, ψάχνεις, έχει περισσότερα που αναγνωρίζεις ότι δεν ξέρεις. Ανοιγούν και θέλεις και νέοι τομείς. Να μάθεις. Και νέοι θέλω να μου περιγράψετε αυτό το δρόμο του ερευνητή, του διανοούμενου, επιτρέψτε μου να πω, γιατί ένας άνθρωπος που ασχολείται συνεχώς με τη διανόηση, αυτός θα έπρεπε να λέγεται διανοούμενος. Ναι, διανοούμε. Μπορώ να πω ότι την πρώτη μεγάλη αρχή την έκανα με το μάστερ που μελέτησα, υπάρχει εκτομένο και σε βιβλίο από το
Πανεπιστήμια του Γκέτεμπορκ, στο Studies in Mediterranean Archaeology, μελέτησα τότε τις παραστάσεις των θεοτήτων στην Κύπρο κατά την αρχαϊκή περίοδο. Ναι. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία. Ήταν γυναίκες. Πώς? Ήταν ως επιτοπλίστων γυναίκες. Είναι μεγάλη θεά, ναι, που επικρατεί σε όλο το πάνθεο. Ανώνυμη μεγάλη θεά. Ναι, όπως τη μελέτησε, ναι, και η αείμνηστη Ζακλίν Καραγιώργη, mm-hmm, που έγραψε το βιβλίο «Η μεγάλη θεά της Κύπρου». Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Και μετά είναι θεότητες όπως ο Απόλλων, ο Δίας, ο Ηρακλής, η Ηρακλής Μιλκάρτ, εκεί που είχε Φοίνικες, στο Κίτιον και αλλού. Mm-hmm. Αλλά αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ και με τη θρησκεολογία. Η θρησκεολογία, και θεωρώ ότι να, ο πατέρας... Το ένα γεννά το άλλο. Ναι. Συνεχίστε, η θρησκεολογία, ο, ναι, θεωρώ ότι ένας από τους πατέρες ή ο κατεξοχήν πατέρας της σύγχρονης θρησκεολογίας είναι ο Μιρτσέα Ηλιάτ, στο πολύτομο έργο του «Πραγματεία επί της ιστορίας των θρησκειών». Mm-hmm. Λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως... Όπως ξεχωρίζει, εκεί μπαίνει και ψυχολογία, μπαίνουν τα πάντα. Δηλαδή ξεχωρίζει τι είναι αυτό που λέμε θηλυκές θεότητες, γυναικείες θεότητες της γονιμότητας, έτσι. Όπως είναι η Δήμητρα, η Περσεφόνη, είναι στην Κύπρο η Αφροδίτη και άλλες. Δηλαδή τι είναι από τη στιγμή που συνέλαβαν οι άνθρωποι την έννοια της γονιμότητας υπό τη θηλυκή της έννοια, mm, και πώς την είδαν ως θεότητα, έτσι. Και το αντίθετο, πώς είδαν τη γονιμότητα υπό την αρσενική της μορφή και έβγαλαν τους θεούς πατέρες. Και βλέπετε, εκεί στάθηκαν και είπαν ότι το αρσενικό στοιχείο της φύσης, γιατί αυτές οι αρχαίες θρησκείες εξελίχθηκαν από την παρατήρηση των φυσικών φαινομένων, των ενεργειών κλπ. Και τους ήταν αδιανόητο να πούν ότι ο αρσενικός θεός είναι γήινος. Mm-hmm. Γήινη ήταν η θεότητα, η θεά μητέρα. Άρα η θηλυκή άποψη των πραγμάτων σου λέει είναι η γη πάνω στην οποία περπατούμε, από την οποία φυτρώνει η βλάστηση που μας δίνει τροφή. Mm-hmm. Άρα είναι η τροφός. Mm-hmm. Είναι η τροφός. Ενώ τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, mm-hmm, που είναι, όπως το λέει και ο Όμηρος στα έπι του «Ο νεφελοσυνάχτης Δίας», η προσωποποίηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων, δηλαδή κεραυνός, βροντί, αστραπή, το σύννεφα, κλπ, οργή, είναι η αρσενική άνεμη θεότητα. Ναι. Και βλέπετε, τα βλέπουμε πιο καθαρά μετά στους ιστορικούς χρόνους αυτά τα πράγματα. Στο ελληνικό πάνθεο λέει είναι ο θεός του κεραυνού, καταστρέφει, ναι, με τον κεραυνό, αναγεννά κλπ. Ο αίολος του ανέμου, ναι, και παλεύοντας. Και οι θεότητες. Η Περσεφόνη, μια θεότητα που είναι πάλι συνδεδεμένη με αυτά τα πράγματα, η Περσεφόνη κατά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα ανεδύεται από τη γη, από το κάτω βασίλεια, mm-hmm, όπου ζούσε με τον Πλούτον, από την άρπαξη ο Πλούτον, την άνοιξη. Στην ερυθρόμορφη κεραμική θα δείτε μισή Περσεφόνη, το πάνω μέρος, να βγαίνει από τη γη, αρχές της άνοιξης. Και το φθινόπωρο μπαίνει πάλι στη γη, γιατί, και πάει. Γιατί τι είναι αυτό? Όχι, γιατί σας αγίνευσε τόσο πολύ αυτή... Είναι ο κύκλος της βλάστησης. Είναι... Άρα, και ερχόμαστε πίσω στη Μεσόγειο. Και πάμε στη φυσική. Ο μεσογειακός, εκεί... ναι, ο μεσογειακός, ναι, κύκλος της βλάστησης. Uh-huh, uh-huh. Καταλήγουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα τη Μεσόγειο. Ας πούμε, οι Βορειοευρωπαίοι όταν έρθουν στη Μεσόγειο, όταν δουν μετά τα πρωτοβρόχια να πρασινίζει αυτό το ξηρό τοπίο που το εκλαμβάνουν ως πολύ άγωνο, παραξενεύονται. Και τους εξηγώ και τους λέω, πρέπει να καταλάβετε τον ετήσιο κύκλο της βλάστησης, ναι, στη Μεσόγειο. Το πνεύμα της βλάστησης τότε το ταύτισα με τον Άδωνη. Ο Άδωνης είχε το θάνατο και τη γέννησή του. Ήταν ο κύκλος του θανάτου και της ανάστασης του Αδόνιδος. Σύζυγος της Αφροδίτης δεν ήταν, ναι, εδώ στην Κύπρο. Έχει σχέση με την Αφροδίτη, την και εραστής της ήταν. Ναι. Διότι όπως ήταν η πιο όμορφη θεά, ήταν φυσικό να διαλέξει και τον πιο όμορφο θνητό, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Και όλες οι κύριες ιστορίες στον Ακάμα κλπ. Που είναι θρύλοι κλπ. Όλα αυτά δεν είναι παγανισμός. Παγανισμός το έβγαλαν μετά. Πρέπει να καταλάβουμε, όπως λέει και ο Μιρτσέα Ηλιάτ,
τις αρχαίες θρησκείες διαφορετικά. Είναι, στο πλαίσιο τους. Ναι, και είναι αν ρωτούσες ένα αρχαίο Έλληνα πώς ονομάζεται η θρησκεία σου, φαντάζομαι δεν είχε όνομα. Ήταν μια θρησκεία που εξελίχθηκε μέσα από την παρατήρηση της φύσης. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την Αρτέμιδα, η Άρτεμις τι εκπροσωπεί? Την ανώθευτη αρχική, την πρωταρχική φύση. Καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, φυσική κληρονομιά, το αρχαίγωνο, το οποίο κλπ. Και έπρεπε, λέει, να είναι παρθένος. Γιατί η αυθεντική φύση μέσα στην οποία ζούμε πρέπει να είναι άσπηλη. Mm-hmm. Αν την σπηλώσεις, ιδούρο αποτέλεσμα σήμερα. Mm-hmm. Τη σπηλώσαμε με χημικά λιπάσματα, τη σπηλώσαμε με ντομοχτώνα και τα αεροπλάνα. Εκατομμύρια. Θάλασσες, φάξαμε τους καρχαρίες. Εκατομμύρια αεροπλάνα να αφήνουν αυτό το καυσαέριο και τα αυτοκίνητα όλη μέρα κλπ. Άρα η αυθεντική φύση, δηλαδή η Αρτέμιδα, είναι σήμερα σπηλωμένη. Και η φύση είναι εκδικήτρα. Εκδικήτρα υπό την έννοια ότι δράση ίσον αντίδραση. Αιτία και αποτέλεσμα. Όχι, προσπαθεί να επαναφέρει πίσω την ορθότητα και την ισορροπία. Ναι. Και άμυνα, αλλά είναι πολύ σημαντικός αυτός ο νόμος της φύσης, δράση ίσον αντίδραση, που στη φυσική επιστήμη το λέμε, ναι, δράση ίσον, αιτία και αποτέλεσμα, ναι, που στη φυσική επιστήμη το λέμε δράση ίσον αντίδραση. Άρα όλα αυτά... Και υπάρχει και στη διδασκαλία του Χριστού αυτό, κύριε Μιχαλίδου. Υπάρχει μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Σε όλες τις διδασκαλίες νομίζω είναι, ότι ο πυρήνας μην κρίνετε είναι για να μην κρυθείτε. Ο ίδιος. Ναι. Ενή κρίματι κρίνετε, κρυθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε. Η μηνύ είναι καθαρά δράση, αιτία και αποτέλεσμα. Το πάτε πολύ αρχή τη συζήτηση, το αρχαιοελληνικό μέτρο. Είπατε, και, η διάκριση. Αυτά τα δύο πακέτο. Να συνδυάζονται, ναι. Λοιπόν, εσείς σπουδάσατε Γαλλία, αρχίσατε από Γαλλία. Λίγο από πού κατάγεστε, κύριε Σοφοκλέος? Εγώ είμαι από παφίους γονείς, αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λευκωσία. Ναι. Τελείωσα το γυμνάσιο της Ακρόπολης. Παρομοίως και εγώ, ναι. Από πού στην Πάφο? Είναι από τα Κονιά και την Ίνια. Α, μιλούμε, ναι, το βασίλειο του Μάριον. Ναι, εκεί, ναι, ήταν, ναι, άλλο, ναι, ναι, βάθιο βασίλειο, δεν είναι, δεν είναι της Πάφου. Τα υψώματα, ξέρετε, τα υψώματα, ναι, της Λαώνας έχουν το πιο καλό κλίμα. Mm-hmm. Είναι το πιο υγιεινό, το πιο καλό κλίμα, που δεν έχει υγρασία το καλοκαίρι και είναι... Όχι, δεν το γνώρισα, το έζησα και είναι πραγματικά φανταστικό. Από τον Κάθικα, τη Δρούσα, την Ίνια, τις Αρώδες, όλα εκείνα. Ναι, φανταστικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάτε, επιστρέφετε πίσω στην Έχω πολύ ωραία παιδικά βιώματα εκεί, που με πήγαινε τα καλοκαίρια η θεία μου, που πήγαινε, mm-hmm, να δει τον παππού και τη γιαγιά εκεί τα καλοκαίρια. Και μου έμειναν αυτά τα παιδικά βιώματα, μου έμειναν, mm-hmm, και μάλιστα βρίσκω ότι μερικά ποίηματα που έγραψα, έτσι που εξυπνώ τη φύση και το ωραίο μεσογειακό τοπίο, mm-hmm, στο θερινό εσπερινό εκεί που πως χοβολάει το θυμάρι, το ξηραμένο το χόρτο όταν πιάσει η υγρασία το βράδυ. Αυτά είναι βιώματα από την παιδική ηλικία. Άρα, μεγαλώσατε Λευκωσία με αυτή τη σφραγίδα Πάφου. Και μετά πώς αποφασίζετε τι θα ακολουθήσετε και τη Γαλλία? Γιατί η Γαλλία είναι σημείο αναφοράς. Να σας πω. Ναι. Πρέπει να ασχοληθούμε λίγο. Ξεκαθάρισε αυτό, ναι, από τότε που άρχισα στο γυμνάσιο τα αρχαία ελληνικά. Ήταν όπως που να έμπαινα σε ένα μαγικό κόσμο. Μη μου πείτε. Πάντα είχα 20. Είστε ξέρεση. Πάντα όλοι... είχα και τα λατινικά μετά. Μα όλοι παθαίνουμε ένα πράγμα, είναι μαθηματικά. Τα, ναι, ελληνικά είναι μαθηματικά καθαρά. Μπορούσα να πέσω το βράδυ, να κοιμηθώ και να κρατώ τη γραμματική του Ζούκη. Θυμάστε τη γραμματική του Ζούκη στα αρχαία ελληνικά? Μου λέει, κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει. Και την μελετούσα. Σας και... αρέσει τόσο πολύ. Ήξερα και θυμάμαι μέχρι σήμερα τα πάντα, όλους τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού. Κύριε Σοφοκλέος, αυτό είναι εύρημα στην κουβέντα μας. Αλλά ήταν ένας μαγικός κόσμος μέσα στον, ναι, οποίο μπήκα, που μου έμεινε. Στο λεπτό πρέπει να το καταλάβω. 9.999 στους 10.000 θαυμάζουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά δεν αντέχουμε όλους αυτούς τους κανόνες. Δεν τους αντέξαμε. Και όμως. Εσείς και τώρα μου με λέτε, ρωτήσετε, μπορώ να πω κανόνες. Εσείς μου λέτε ότι ερωτευτήκατε ήμουν ερωτευμένος. Του Ζούκη. Αλλά αυτό τι έγινε? Μου άνοιξε το δρόμο για τις κλασικές σπουδές. Αλλά πώς έγινε? Θέλω να μου το εξηγήσετε. Τι ήταν αυτό που σας αγίνευσε σε τόσους πολλούς κανόνες, σε τόσες πολλές ιδιοτυπίες και ιδιοτροπίες? Λογικές μεν, ναι, αλλά πολλές. Είναι και η αγάπη μου για τις ξένες γλώσσες που έμαθα ορισμένες. Και το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά.
Και τα λατινικά τα αγαπούσα. Και τα λατινικά, πολύ πιο εύκολα τα λατινικά. Ναι. Λατινικά ξέρω. Αρχαία ελληνικά ζωρίζομαι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταλάβω μια ρίση που είπε η φίλη μας η Ελένη Αρβελέρ κάποτε. Ο γαλλικός πολιτισμός, λέει, είναι ελληνικός πολιτισμός. Ναι, το έχουν πει πολύ αυτό. Ναι, ναι, αλλά για να το πεις αυτό πρέπει να ξέρεις και αρχαία ελληνικά και λατινικά και γαλλικά και ελληνικά. Για να μπορείς να μελετήσεις, να το ορίσεις. Για να μπορείς να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι. Συμφωνείτε με την κυρία Αρβελέρ, την αυτό οποία που είπε, επίσης εκτιμώ πολύ όπως εσείς. Εμένα μου έτυχε Γάλλος διανοούμενος να μου πει τι νομίζετε για τα γαλλικά. Είναι ελληνική διάλεκτος. Και εσείς απαντήσατε. Δεν είναι καθ' αυτόν, δεν είναι καθ' αυτόν, αλλά είναι εμπλουτισμένη. Η γαλλική γλώσσα έχει το ένα πόδι στα λατινικά και το άλλο στα ελληνικά. Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά. Λοιπόν, ερωτευτήκατε τα αρχαία ελληνικά, ανοίξε ο δρόμος για ξένες γλώσσες και αποφασίζετε να πάτε Στρασβούργο, έτσι, για σπουδές. Ναι, ξεκαθάρισε αυτό ο Μακαρίδης, ο πατέρας μου, τον οποίο τιμώ πάρα πολύ και τον αγαπώ πολύ. Ήθελε να γίνω λογιστής και τέθηκε το θέμα μετά την Τρίτη θα πηγαίναμε εμπορικό, πρακτικό, κλασικό. Συζητήθηκε το θέμα και φάνηκε ξεκάθαρα ότι εδώ ήταν η πορεία μου, μπήκα στο κλασικό. Και έτσι η Γαλλία μετά, τα γαλλικά τα αγαπούσα πολύ, έκανα συνεχώς, ακόμα και στα δύο χρόνια που ήμουν έκανα τη στρατιωτική μου θητεία, συνέχισα τα γαλλικά. Και έτσι μπήκα απευθείας στο πανεπιστήμιο μετά. Θα θυμάστε ότι περνούσαμε εξετάσεις για να μας πούν. Αλλιάνς. Ναι. Όμως η Γαλλία είναι ένα πανεπιστήμιο έξω το πανεπιστήμιο. Ναι. Όσοι περάσαμε από Γαλλία ξέρουμε ότι εκεί πραγματικά αν δεν μπεις στην κουλτούρα, αν δεν αφήσεις την κουλτούρα της Γαλλίας να σε διαπεράσει, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο εμένα, αυτό ήταν εμπλουτιστικό για μένα. Ναι. Δηλαδή πήγα εκεί και ήμουν ανοιχτός να μάθω πράγματα. Γιατί ήξερα ότι ήμουν από μια μικρή χώρα. Η Κύπρος την τότε εποχή ήταν και λίγο τριτοκοσμική, δεν ήταν και πάνω στο χάρτη. Δεν ήμασταν καν Ευρώπη. Πήγαμε να σπουδάσουμε εκεί και μας ρωτούσαν πού είναι η Κύπρος, τι είναι η Κύπρος πολλές φορές. Οι πιο μορφωμένοι ήξεραν ότι. Όσο και να ακούγεται παράξενο, είναι η πραγματικότητα για την εποχή του. Ήθελα να μάθω, ήμουν ανοιχτός να δω νέα πράγματα, να μάθω νέο τρόπο ζωής, να δω νέες νοοτροπίες και έκανα παρέα με τους ντόπιους, ενώ συνήθως οι Κύπροι φοιτητές μένουν μέσα στον γκέτο των κυπριακών κοινοτήτων. Ήμουν και πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Φοιτητών, αλλά είχα τη σχέση, γιατί ήθελα να δω πώς ζουν οι Γάλλοι, τι κάνουν. Αυτό που λένε ότι είναι δύσκολο, οι Γάλλοι έχω άποψη, αλλά είστε εδώ για να μας πείτε τη δική σας. Ήταν και περιοχή εκεί η Αλσατία με ειδικό χαρακτηριστικά. Γιατί ανήκουν, παραδοσιακά ανήκαν περισσότερο στη γερμανική πολιτιστική σφαίρα και αργότερα. Η Αλσατία τα μεσαιωνικά χρόνια ήταν ανεξάρτητο πριγκιπάτων. Και ο εκάστοτε επίσκοπος ήταν και πρίγκιπας, είχε και την πολιτική και την θρησκευτική εξουσία. Ναι. Μετά ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλεύς Ήλιος, Le Roi Soleil, που βασίλευσε από το 1649 τόσο μέχρι 1700 τόσο, και λέμε ο αιώνας του Λουδοβίκου του 14ου, θεωρούσε ότι τα φυσικά σύνορα της Γαλλίας φάνουν μέχρι το Ρήνο και τους κατέλαβε. Το 19ο αιώνα τους ξαναπήρε η Γερμανία, τους ξαναπήρε πίσω η Γαλλία, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τους ξαναπαίρνει για λίγα χρόνια κλπ. Η ονοματολογία τους και τα τοπονύμια είναι γερμανικά. Είναι γερμανικά. Εκεί άρα. Άρα εκεί γνώρισα μια Γαλλία διαφορετική. Ήταν εύκολη επαφή με τον κόσμο. Είναι πιο κλειστή η Αλσατή. Άμα τους γνωρίσεις καλά όμως, οι οικογένειες σε υποδέχονται. Και... και είναι σταθερή. Ναι. Μιας και τους κερδίσεις. Έχουν φιλοξενία. Υπάρχει έχουν σταθερότητα. Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά τώρα που έτσι υπάρχει αυτή η πολιτισμική όσμωση με όλους, είναι ακόμα διαφορετικά. Επιστρέφεται συχνά πίσω. Έχει λίγα χρόνια δεν πήγα, αλλά θέλω τώρα να τελειώσει ο κορονοϊός, αν τελειώσει. Και να πάω να ξαναδω τους χώρους που έζησα. Μου άρεσε πολύ το αν τελειώσει. Ναι. Τι πιστεύετε εσείς? Ακούσω την άποψή σας. Θα τελειώσει?
Δεν είστε γιατρός, δεν είμαστε γιατροί. Για το COVID. Ναι, ως διανοούμενος. Πώς το, εκλαμβάνετε. Οι επιστήμονες λένε ότι ο κάθε ιός κάνει τον κύκλο του και τελειώνει. Άκουσα και τη γνώμη ότι το εμβόλιο τον ανάγκασε, όπως τα αντιβιωτικά, το αναγκάζει τον ιό να προσαρμοστεί και να γίνει πιο σκληρός και να λοιπά, ότι το εμβόλιο προκάλεσε τις μεταλλάξεις. Τώρα, δεν υιοθετώ αυτές τις απόψεις, δεν ξέρω, σέβομαι τη γνώμη των επιστημόνων. Είστε εμβολιασμένος. Και ναι και όχι. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι καμιά φορά κρίνουμε καλύτερα εκ των υστέρων. Τώρα πρέπει να ακούμε σε αυτά που λένε οι επιστήμονες και να προσαρμοζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Είστε επιστήμονας. Πώς μπορείτε να αμφισβητείτε τους επιστήμονες? Ναι, με κριτικό πνεύμα πάντα, ξέρετε, γιατί και η επιστημονική έρευνα δεν καταλήγει πάντοτε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ερευνά, καθοδόν. Ερευνά, ναι. Και για το ίδιο πράγμα μπορεί να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Και μετά από πόσα χρόνια να δώσουν και άλλα συμπεράσματα. Ναι, 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 ναι. Έχει, πώς το λέμε, ο Γάλλος ο νομπελίστας που είναι τώρα σχεδόν 90 χρονών, που μίλησε αρχικά εναντίον όλων αυτών για τον κορονοϊό κλπ. Υπάρχουν διάφορες γνώμες. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν αφήνει τίποτα να γίνει τυχαία. Πιστεύετε στο Θεό? Βέβαια. Με ποια έννοια? Ότι είναι μια ανώτατη αρχή, μια ανώτατη οντότητα που κυβερνά τον κόσμο. Δεν κυβερνά. Μπορεί, δεν μπορεί να διαχειρίζεται, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να μείνουν στην τύχη αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πολύ άδικος αυτός ο κόσμος? Είναι η επόμενη με ερώτηση στο διανοούμενο. Δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους. Και τι Θεός είναι αυτός, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, που αφήνει μικρά παιδιά να πεθαίνουν? Εκεί είναι το θέμα, η απάντηση, γιατί στον κατακλυσμό που τον πιστεύουμε εξολόθρευσε όλη την ανθρωπότητα και άφησε μια οικογένεια να ξαναγεννηθεί η ανθρωπότητα. Η απάντησή σας. Και υπάρχει και στην αρχαία ελληνική θρησκεία αυτό. Με ναι, του Δευκαλίωνα. Με το, ναι. Η απάντησή σας. Δεν έχω απάντηση. Απαντώ με αυτή την ερώτηση. Γιατί εκεί δεχόμαστε ότι τα θέλημα Θεού τους εξολόθρευσε, γιατί είπε δεν πάει άλλο, πρέπει να ξαναρχίσει η ανθρωπότητα από την αρχή. Δεν λέω ότι με το COVID είναι το ίδιο πράγμα, προς Θεού, δεν λέω αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κρίνουμε κάπως εκ των υστέρων αυτά τα πράγματα και τρεχουσών των εξελίξεων να προσαρμοζόμαστε κατά το δυνατό σε αυτό που λένε οι επιστήμονες για να προστατευτούμε και θα δούμε. Θα δούμε τι θα βγει. Πρέπει να πω μετά από αυτή όλη την αμφισβήτηση ότι και εγώ πιστεύω, αλλά ψάχνω. Ψάχνω πάρα πολύ. Ναι. Ερευνώ τα ζαγραφά. Διασταυρώνω εγώ τους γιατρούς, τους ερωτώ και διασταυρώνω τη γνώμη τους. Θα δούμε. Είναι μια δοκιμασία που ήρθε, άμα η ανθρωπότης δεν οδεύει σωστά και κάνει λάθη, βεβαίως θα έρχονται τέτοιες δοκιμασίες, κυρία Μιχαηλίδου. Άρα το COVID δεν είναι μόνο να βρούμε τα εμβόλια και τα φάρμακα, να βάζουμε τη μάσκα κλπ. Είναι να αναλογιστούμε γιατί ήρθε, γιατί συνέβηκε. Βέβαια, βέβαια. Μας έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά και καταλήγουμε στην ανισορροπία της φύσης. Και σε αυτό που είναι η άλλη σας αγάπη, που είναι η φυσική κληρονομιά. Θα ήθελα λίγο να ακούσω την άποψή σας, γιατί υπάρχει έντονη άποψη ότι είναι όλη αυτή η δυσαρμονία και η κατάχρηση που κάναμε, που έφερε και το COVID και αυτή την ασκήμια που είπατε πριν για την Άρτεμη. Εμείς το προκαλέσαμε. Ναι. Εμείς το προκαλέσαμε, δηλαδή δεν φανήκαμε αντάξιοι διαχειριστές της φύσης όπως τη δημιούργησε ο Δημιουργός, ο Θεός, να τη σεβαστούμε. Ή το σύμπαν ή οποιοςδήποτε, ναι, όπως θέλει να τοποθετηθεί. Όλα μαζί, ναι, ναι. Και αυτή η ύβρις που υπάρχει να εξερευνήσουν τους άλλους πλανήτες και να δουν κατά πόσο θα μπορούσε η ανθρωπότητα να πάει να ζει και εκεί. Μα καλά. Μια στιγμή στο νοικοκυριό σου που είναι η γη, έβαλες τάξη όπως πρέπει και σου έμεινε να ψάξεις αν θα μπορέσεις να πάεις να ζεις εκεί.
έχεις αναγνωρίσει τα λάθη που έχεις κάνει και κατάστρεψες τον πλανήτη και πάεις να καταστρέψεις και άλλους πλανήτες. Έχει καταστραφεί ο πλανήτης. Πώς? Έχει καταστραφεί ήδη ο πλανήτης. Πολλοί μας λένε ότι δεν υπάρχει επιστροφή, έτσι. Εγώ πιστεύω είναι αναστρέψιμο. Για παράδειγμα, είναι. Σε θέματα φυσικής κληρονομιάς λέω πάντα το εξής. Γιατί βλέπουμε να επικρατεί περισσότερο η τάση να λένε υπάρχει υπερθέρμανση, κλιματική αλλαγή, με τα ακραία φυσικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα. Αυτό, που είναι πραγματικότητα. Το περασμένο καλοκαίρι το βιώσαμε και πιστήκαμε μια για πάντα. Και λέει τι μέτρα θα πάρω για να προσαρμοστούμε στις νέες κλιματικές συνθήκες. Mm-hmm. Και λέω πάντα καλά, άμα ανέβει η θερμοκρασία στους 70-80 βαθμούς θα μπορείς να προσαρμοστείς. Όχι. Άρα πρέπει να ανοίξουμε και τον δρόμο παράλληλα τον άλλο της αναστρεψιμότητας. Τι κάνω για να αναστρέψω όλα αυτά τα πράγματα. Όταν έχω αποφυσικοποιήσει μεγάλα τοπία που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ήπιων κλιματικών συνθήκων και είναι σεληνιακά τοπία, πρέπει τάχιστα, έπρεπε όλες οι μεσογειακές τουλάχιστον χώρες που έχουν παρόμοιο κλίμα εδώ, να είχαν εξαγγείλει μεγαλεπίβολα εθνικά σχέδια αποκατάστασης των αποφυσικοποιημένων τοπίων. Σε λεπτό. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξαναπρασινίσω. Η Κύπρος αναφέρεται σε παλιά βιβλία ότι ήταν... Δασόεσσα. Ναι. Μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Ναι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε. Τι έγινε. Έφταναν τα δάση μέχρι τις παραλίες κάποτε. Έτσι, όπως και σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, στο Ιόνιο και Βόρειο Αιγαίο, όπου διατηρήθηκε αυτό. Φτάνουν τα πεύκα μέχρι την παραλία. Και σε πιο βόρειες χώρες το βρίσκουμε αυτό. Υπήρξαμε άπλιστοι, έτσι. Υπήρξαμε άπλιστοι. Άπλιστοι υπό την έννοια της κακής διαχείρισης, γιατί στις εποχές που δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα, η εκκοπή ξυλή δάσων ήταν εκ των όνου κάνευ για να ζεσταίνονται το χειμώνα, για να μαγειρεύουν, για την καμίνευση του χαλκού στην Κύπρο, πόση ξυλιά χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να αποκαθιστούμε αυτές τις πληγές στη μάνα φύση. Μας βλέπετε να προσπαθούμε να αποκαθιστήσουμε. Όχι όπως θα έπρεπε. Πολύ πενιχρά πράγματα. Θα μπορούσε το τμήμα δασών να εξαγγείλει πολύ μεγαλεπίβολα σχέδια. Διότι τουλάχιστον να μπουν όλη η χαλίτικη γη, δηλαδή η δημόσια γη, να πρασινίσει αμέσως. Και μετά δίνω κίνητρα σε όσους σε παιδιάδες φυτεύουν δημητριακά. Τι πειράζει γύρω-γύρω από το τεμάχιο τους να έχουν κυπαρίσια ή πεύκα ή άλλα δέντρα. Πάλι θα ευδοκιμήσουν τα δημητριακά. Να δώσει μια φορά απαλλαγή, να δώσει κίνητρα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, ξεκινούν από την παιδεία. Πήρα από κοντά τα μικρά παιδιά να τα γαλουχίσω, να τα ευαισθητοποιήσω σε αυτά τα θέματα, ούτως ώστε στα 20-30 χρόνια που θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση του τόπου να είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. Και εδώ είναι ένα ζητούμενο. Ή στα σπίτια μας οι άνθρωποι. Ναι. Οι γονείς δηλαδή. Ναι. Τι δίνουμε σε αυτά τα παιδιά ως παιδεία. Καταλάβατε γιατί έκανα αναφορά στον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό. Γιατί είναι αυτές οι τάσεις που μας έκαναν τις πολυκατοικίες και μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας, πολλές φορές με γονείς που ούτε μια... ούτε ένα δοχείο με λουλούδι δεν έβαλαν ποτέ τους μέσα στο διαμέρισμα αυτά τα παιδιά να έχουν σχέση με το χώμα. Εμείς μεγαλώσαμε στην εποχή μας, παίζαμε πάνω στο χώμα. Πάνω στο χώμα παίζαμε. Δεν είναι φυσικό να παίζεις στο χώμα. Βεβαίως. Το πιο φυσικό και να το φας μάλιστα. Και δεθήκαμε. Και δεθήκαμε με τη μάνα γη. Είμαστε πραγματικά παιδιά της μάνας γης. Όταν είναι πάνω στον αέρα, στον έκτο όροφο, πώς θα βγει οικολόγος εκείνο το παιδί. Και αν δεν έχω και την παιδεία στα σχολεία όπως πρέπει. Είναι ένα ερώτημα. Κλείνοντας, να σας ακούσουμε. Τα σχέδιά σας, η ελπίδα σας, τα επόμενα σας δημιουργήματα. Προχωρούν και τα χρόνια εντωμεταξύ. Κάτι που θα ήθελα είναι αυτά που έγιναν να μείνουν ως χτίμα κάποιου πανεπιστημίου. Διότι είναι κρίμα να γίνονται τόσα πράγματα και δεν είμαι εγώ προσωπικά μόνον που τα κάνω. Μπορεί να είμαι ο εμπνευστής και η ψυχή της υπόθεσης, αλλά υπάρχουν οι επιστημονικοί συνεργάτες και όλα τα, και κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές, που είναι κρίμα να μην τους δώσουμε την ευκαιρία και βλέπουμε ότι στις μέρες μας δεν έχουν καν την ευκαιρία
αυτά τα νέα άτομα δεν έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν. Mm. Να δοθεί ευκαιρία αυτό το έργο να συνεχιστεί με τους νεαρότερους και τις νεαρότερες. Και όσο μπορώ, εγώ είμαι το άτομο που μου αρέσει να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν για να είμαι πάντα ικανοποιημένος, γιατί πιστεύω ότι από την ικανοποίηση βγαίνει η χαρά και από τη χαρά η ευτυχία. Αλλιώς γίνεσαι δυστυχής. Mm. Και βλέπετε και ποιος το είπε, ο Κικέρον, είπε ότι για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να έχεις ήρεμο νου. Mm-hmm. Δηλαδή καταλήγουμε στην πραότητα. Στην πραότητα. Δηλαδή να βάλουμε τάξη στο συγκινησιακό μας κόσμο και να είμαστε ήρεμοι. Όταν είσαι συνεχώς μαχητής, είναι δύσκολο να το επιτύχεις αυτό. Μπορείς να είσαι μαχητής, αλλά επιστρέφοντας να τακτοποιάς το δόρυ σου. Ναι, έχει και τις περιόδους που ηρεμεί ο μαχητής και εκείνος που μοχθεί, αλλά από κάποιο στάδιο και μετά πρέπει όλα αυτά να μεταλαμβαδεύονται. Όπως είπετε πολύ ορθά προηγουμένως, αποκομίζει κανείς γνώση, γνώση, γνώση. Τι γίνεται μετά, θα γίνει σαν ένα καρκίνωμα άμα δεν την μεταλαμπαδεύεις στους υπόλοιπους. Ναι, ναι, πρέπει να μεταλαμπαδεύεται. Εσείς το είπατε. Είναι ο φιλόσοφος, ναι, που γίνεται, ναι, διδάσκεται, ναι, όλο, ναι, αυτό. Η γνώση, ναι, πρέπει να μεταδίδεται. Πρέπει να δίδεται. Και αυτό είναι μια πρόκληση, mm-hmm, που την αγαπώ πολύ, mm-hmm, ο τρόπος που διδάσκω τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Σας, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να καλύψαμε κάποια, έστω κάποια, από τα πολλά θέματα και τα πολλά πράγματα που έχετε κάνει, κύριε Σοφοκλέους. Πιστεύω ότι τα καλύψαμε και σας, ναι, ευχαριστώ για τον πολύ μεθοδικό τρόπο που έχετε, έτσι, με τόση ομορφιά και έξυπνο τρόπο να βγάζετε αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, και ο φιλοξενούμενος δεν είναι εύκολο καμιά φορά να μπει ορισμένα πράγματα αν δεν του τα βγάζει η παρουσιάστρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφοκλέους. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε. Πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.